Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη το Τρισάγιο που τελείται στη μνήμη των 57 θυμάτων αυτής της φωνικής σύγκρουσης των τρένων με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Λαρίσης και την Άβου κυρίου Ιερονίμου. Σε απευθεία σύνδεση ας πάρουμε εικόνα και ήχο και θα επανέλθουμε σε λίγο. Ότι ευλογητός ο ίδιος δοδοσμένος υπάρχει σε όλα. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν ότι πέρα από τον αρχιερέα και τους άλλους ιερείς έχουμε και αρκετούς ανθρώπους παρόντες. Διακρίνω από αυτά τα πλάνα τον κύριο Κατσικονούρη, τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας. Από ό,τι βλέπουμε είναι αξιωματική της αστυνομίας, νομίζω ότι είναι ο κύριος Χαρακόπουλος στο βάθος και αν κρίνουμε από τις στολές είναι και μέλη της πυροσβεστικής αλλά και διασώστες. Θα μας δώσει σε πολύ λίγο το ρεπορτάζ ο Αλέξανδρος Χατζιπλής. Πάμε στο Τρισάγιο, στον χώρο της τραγωδίας, εκεί που συγκρούστηκαν αφαιρώντας τη ζωή 57 ανθρώπων τα δύο τρένα, η επιβατική με την εμπορική αμαξοστοιχεία. Πολύ γρήγορα να μας δώσει το ρεπορτάζ ο Αλέξανδρος Χατζιπλής και αμέσως μετά να συνομιλήσουμε με το Μητροπολίτη Λαρίση και την Άβου κύριο Ιερώνημο που είχε την πρωτοβουλία αυτή. Έλα Αλέξανδρε, καλησπέρα. Κυρίες και κύριοι, μόλις ολοκληρώθηκε το Τρισάγιο στο σημείο της τραγωδίας που συγκλώνησε όλη την Ελλάδα, σημειώθηκαν 9 ημέρες από την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Αυτή την ώρα, μόλις πραγματοποιήθηκε το Τρισάγιο από την Ιερά Μητρόπολη Λαρίση και Τυρνάβου, με την ευλογία της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπεραναπαύσεις των ψυχών των βιαίως και κοιμημένων αδελφών μας. Το Τρισάγιο τέλεσε, όπως είπαμε, ο Σεβασμένος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνημος, ως εκπρόσωπος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνημου και της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, με τη συμμετοχή των κληρικών της Μητροπόλεως. Στο σημείο βρέθηκαν αρκετοί φορείς της πόλης και της περιφέρειας, ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης της Θεσσαλίας, ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Δήμαρχος Λαρισαίων, ο Δήμαρχος Τεμπών, ακόμη μια επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστελών από την... στον διοικητή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου που έχει ζήσει εκείνος από την πρώτη στιγμή, ναι, την επίπτωση αυτής της τραγωδίας. Ακριβώς, επίσης βλέπουμε καβίτες, βλέπουμε διασώστες, ανθρώπους όλοι όσοι συνέβαλαν γενικότερα από την πρώτη στιγμή στην διάσωση και στην επιχείρηση απεγκλωβισμού των τραυματιών και θυμάτων αυτού του δυστυχήματος. Η φιλαρμονική του Δήμου έδωσε τους πένθυμους ήχους της και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και επίσης να πούμε πως το κλίμα είναι αρκετά πένθυμο φυσικά, αλλά επικρατεί ένας βουβός πόνος. Το μόνο που ακούστηκε είναι ένα ποτέ ξανά, γιατί από κατοίκους της γύρω περιοχής, οι οποίοι βρέθηκαν στο σημείο να αποτίσουν φόρο τιμής στα αδικοχαμένα 57 άτομα που έχασαν τη ζωή τους. Κάθε περιγραφή που μπορούμε να δώσουμε εμείς οχρειά μπροστά στη σκληρή πραγματικότητα. Αυτό που κρατήσαμε είναι τα λόγια του Μητροπολίτη Λαρίση και Τυρνάβου, ο οποίος ανέφερε πως όταν ο πόνος μοιράζεται γίνεται μισός και ακόμα λιγότερος, και ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν. Σε ευχαριστούμε Αλέξανδρο, θα τα πούμε σε λίγο ξανά.